Της αστυνομίας πλέον για να ανοίξουν τα σύνορα. Έχουν στηθεί δηλαδή σκηνές πάνω, είχαν στηθεί στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ναι, αυτό ακριβώς. Και είχαν κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή και είχαν να μην μπορεί να περάσει το τρένο για να πάει προς την Ευρώπη, προς την κεντρική Ευρώπη. Ωραία. Και ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή? Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι μίλησα, όλα είναι ομαλά, δεν υπάρχει βία. Βέβαια, εκεί πέρα το μέρος έχει γεμίσει με σκηνές, τις οποίες τώρα στέλνουν τα άτομα που είναι για την καθαριότητα για να καθαρίσουν. Και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια κατάσταση, γιατί από χτες βλέπω ότι τα λεωφορεία που έρχονται, απλώς έρχονται μόνο Σύριοι, Αφγανοί και Ιρακινοί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν κατευθείαν και δεν θα έχουμε αυτή τη συσσόρευση πληθυσμού για να έχουμε και αυτά τα προβλήματα και με τα τρένα, και όχι μόνο τα τρένα, και με την τοπική κοινωνία. Και οι υπόλοιποι, οι Ιρανοί που ήταν εκεί από το Μπαγκλαντές και διάφορες άλλες χώρες. Όλοι αυτοί θα φύγουν. Όλοι αυτοί και πού θα πάνε? Αυτά τα ξέρει το Υπουργείο. Εμείς... Δηλαδή τους έχουν πάρει με λεωφορεία και τους πάνε κάπου? Ναι. Και αυτό τώρα δεν είναι κανένας, ήταν 2.000 άτομα, τώρα τους έχουν πάρει όλους? Αυτή τη στιγμή, κυρία Κατσίμη, είναι σε εξέλιξη. Δεν τους έχουν πάρει ακόμα όλους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουδενούδη, αυτό λοιπόν που προέχει, και μάλλον αυτό ήταν στο πρόγραμμα, ήταν να απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι από τις σιδηροδρομικές γραμμές, έτσι δεν είναι? Αυτό... Να απομακρυνθούν και να μην εμποδίζουν τη γραμμή ακριβώς του τρένου για να φύγουν έξω. Άρα για λοιπόν σε μια πρώτη φάση οι πληροφορίες. Κοιτάξτε, κύριε Δάρα, παρακαλώ. Είναι ότι υπήρχε και πρόβλημα με την τοπική κοινωνία. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Εκ των πραγμάτων αυτοί μαζευτήκαν εδώ σε αυτό το σημείο και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Αυτό το είπα επίσης εξ αρχής. Όταν έγινε αυτή η απαγόρευση, να το πω έτσι, της μη διέλευσης στη Πύρο των συγκεκριμένων εθνικοτήτων, να γίνεται η επιλογή όπου έχει το μέρος της αποβίβασης. Τώρα από ό,τι φαίνεται γίνεται. Γιατί εδώ το σημείο είναι μικρό, γεμίζει κόσμο, καταλαβαίνετε, είναι ένας οικισμός μικρός, είναι περίπου 100 κάτοικοι και είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, οπότε οι άνθρωποι θα κατευθυνθούν κάπου για να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα. Το θέμα του σχεδιασμού είναι θέμα του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο έχει κάνει το σχέδιό του. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε, να το πούμε, ικανοποιημένοι με τον Υπουργό, γιατί κάτι υποσχέθηκε και το έκανε άμεσα. Μάλιστα, κύριε Κουνενούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να πούμε βεβαίως εδώ στους τηλεθεατές μας ότι θα έχουμε και μια απευθείας.